Στο τραπέζι μας, για μια συζήτηση, κατά την άποψή μας, πάρα πολύ σημαντική. Γιάννης Αλμπάνης, καλός συνάδελφος από το News24/7. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες και κοντά. Έτσι. Και μαζί μας ο αναπληρωτής καθηγητής δημοσιογραφίας στο Απιθήτα, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Νίκος Παναγιώτου, από Skype, από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Αφορμή της συζήτησης είναι το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα, ακόμα πιο έντονα, αλλά τα τελευταία χρόνια είναι δεδομένο ότι υπάρχει μια προσπάθεια να μην πιστεύουμε στα μάτια μας, να μην πιστεύουμε στα αυτιά μας και να πιστεύουμε σε αυτά που λέει κεντρικά ο φορέας. Είτε αυτός είναι η κυβέρνηση, είτε είναι η Υπουργεία, είτε είναι υπουργοί. Ζήσαμε τους προηγούμενους μήνες μια έντονη αμφισβήτηση δημοσιευμάτων από το εξωτερικό που έλεγαν ότι υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα στην Ελλάδα. Δεν λέω καν για τους Έλληνες δημοσιογράφους, συναδέρφους, αλλά λέω για τα δημοσιεύματα του εξωτερικού που πάντα χρονότησαν σε ένα κόμμα ή μια αντιεθνική, πολιτική. Και έρχεται σήμερα, χθες για την ακρίβεια, η έκθεση του State Department να επιβεβαιώνει όλα αυτά που λέμε. Η κυβέρνηση όμως συνεχίζει να λέει ότι όλα αυτά δεν είναι έτσι. Ναι, νομίζω χρειάζεται να κάνουμε τρία σχόλια. Το ένα είναι γενικό, ότι το ψέμα είναι σύμφυτο με την εξουσία. Δεν είναι κανένα τωρινό φαινόμενο. Πιθανώς τώρα με τις τρομακτικές δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία, η ψηφιακή τεχνολογία, το ψέμα παίρνει άλλες διαστάσεις γιατί γίνεται εικόνα και επειδή ακόμα ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα είναι παραδοσιακός, η τεχνολογία εξελίσσεται πιο γρήγορα από τη δικιά μας αντίληψη, θεωρούμε γενικά ότι η εικόνα δεν λέει ψέματα. Βλέπουμε όμως ότι η εικόνα μια χαρά μπορεί να ψεύεται. Η δεύτερη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι για το State Department, ασχέτως αν τώρα είναι σε σωστή κατεύθυνση, ας πούμε. Νομίζω ότι το State Department και οι ΗΠΑ καλό θα ήταν να μην κάνουν μαθήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Απόλυτα. Ακόμα και σε αυτή την κυβέρνηση που προσωπικά γράφω εναντίον της διαρκώς. Αλλά μια χώρα η οποία καταπατά τα δικαιώματα παντού στον κόσμο, κάνει επεμβάσεις. Πριν λίγες μέρες συμπληρώσαμε τα 20 χρόνια από το Ιράκ και καταπιέζει μια πολύ μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού της. Δεν είναι και. Αλήθεια, αυτό συζητάγαμε. Και φάρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και νωρίτερα με τον Γιώργο Τσακίρη, όταν μας παρουσίαζε την έκθεση του State Department, λέγαμε αυτό ότι κανείς δεν αγιοποιεί τις ΗΠΑ, κανείς δεν αγιοποιεί την πολιτική των ΗΠΑ, αλλά είναι ένας οργανισμός. Αλλά ακόμα και τα σταματημένα ρολόγια δείχνουν τη σωστή ώρα μια κάποια στιγμή. Και δείχνει πόσο δεδομένο ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να πει ότι οι ΗΠΑ. Είναι του Τσίπρα και οι ΗΠΑ. Αυτό είναι αλήθεια. Νομίζω και αυτά που λέει η έκθεση είναι αυτά λίγο πολύ σε μια πιο light, μάλλον θα έλεγα, εκδοχή που έχουν καταγγελθεί από την αντιπολίτευση, από την κοινωνία των πολιτών, από τα κινήματα της νεολαίας, από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, από μια σειρά πολύ σημαντικούς οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και αυτά που έχουν αναφέρει και τα μέσα ενημέρωση, οι δημοσιογράφοι που δεν είναι απολύτως ελεγχόμενοι από αυτό το πλέγμα της προπαγάνδας της κυβερνητικής. Εγώ θα έλεγα ότι η κατάσταση σε ό,τι αφορά την... όχι απλώς αυτό θα λέγαμε τις πολιτικές ελευθερίες, αλλά αυτό που θα λέγαμε τη δημοκρατία εν τη ευρεία έννοια στην Ελλάδα είναι ανησυχητική και προσυδειάζει όλο και περισσότερο σε χώρες όπως η Ουγγαρία του Όρμπαν. Κύριε Παναγιώτου, τι είναι αυτό που μας έχει συμβεί και βλέπουμε σε απευθεία σύνδεση έναν υπουργό με έναν σταθμάρχη, ο υπουργός να επιμένει ότι αυτό εδώ είναι τηλεδιοίκηση, ο ειδικός να λέει ότι αυτό εδώ είναι μία τοπική γραμμή και αυτό να μην γίνεται θέμα παντού και να μην συζητάμε ότι αν είναι δυνατόν αυτός ο υπουργός τι κάθεται και λέει. Τι μας έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είδαμε υπογραμμίζει τη δύναμη της τηλεόρασης και ειδικά της εικόνας, η οποία κόντρα σε αυτά έτσι που λέγονται νομίζω ότι αναδεικνύει και τα χαρακτηριστικά που έχει η χώρα μας. Διαφωνώ δηλαδή ότι η χώρα μας θα πρέπει να ταυτιστεί με την Ουγγαρία. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση ανεξάρτητα από μεμονωμένες συμβάντα που γίνονται, τα οποία έχουν τη σοβαρότητά τους, αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο βιώνουν στην Ουγγαρία απέχει παρασάγκας από αυτό το οποίο απέχει, αλλά αν κάποιος έλεγε προς τα πού πηγαίνει, δεν θα έλεγε ότι πηγαίνει προς ένα φιλελεύθερο καθεστώς αυτό το πράγμα έτσι όπως δημιουργείται στη χώρα μας, θα έλεγε ότι μάλλον πηγαίνει προς την Ουγγαρία. Όχι, εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να, νομίζω όλα αυτά τα γεγονότα υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα της ενίσχυσης του ρόλου των ανεξάρτητων αρχών, τις οποίες μέχρι τώρα τις είχαμε θεωρήσει δεδομένες και πολλές φορές δεν υπογραμμίζαμε τη σημασία και το ρόλο τους. Σε μια δημοκρατία όπως είναι η Ελλάδα είναι απαραίτητο και αναγκαίο όλα αυτά να επισημαίνονται και να διορθώνονται. Η περίπτωση δε με αυτή που συνέβη στο σταθμό στη Λάρισα δείχνει και τη δυνατότητα του μέσου να μεταφέρει τέτοιου είδους εικόνες. Από εκεί και πέρα για μένα είναι εξαιρετικά ανησυχητικό το γεγονός ότι η κοινή γνώμη χάνει την εμπιστοσύνη της προς τους θεσμούς και ειδικά προς τη δημοκρατία. Σε αυτό θεωρώ ότι υπάρχει ένας ενδυνάμει κίνδυνος που μπορεί να προσελκύσει ή να ενισχύσει φαινόμενα τύπου Όρμπαν. Ναι. Εδώ συζητάμε όμως δύο διαφορετικές περιπτώσεις που μπορεί να έχουν συμβεί. Η μία είναι ότι η κοινωνία από μόνη της ή γιατί η εξέλιξη πηγαίνει σε μία πλήρη αμφισβήτηση των θεσμών γιατί θέλει να πάει καλύτερα ή γιατί οι θεσμοί οι ίδιοι πηγαίνουν χειρότερα και αρχίζει η κοινωνία να τους αμφισβητεί. Είναι νομίζω λίγο απ' όλα. Περισσότερο ότι οι θεσμοί πηγαίνουν... δεν σημειώνουν τις επιδόσεις ή δεν συμπεριφέρονται με τον τρόπο που θα έπρεπε, ειδικά με το να υπάρχουν μέσα μηχανισμοί οι οποίοι θα τους κρίνουν, με αποτέλεσμα και η κοινή γνώμη να χάνει την εμπιστοσύνη της, την ικανότητα της πολιτείας να είναι αποτελεσματική και να παρεμβαίνει. Ειδικά δε μάλιστα σε μια κοινή γνώμη η οποία επί πολλά χρόνια έχουμε ανδρωθεί περιμένοντας το κράτος να παρέμβει και να σώσει πολλά από τα κακό κείμενα. Καταλαβαίνετε ότι τέτοιου είδους τραγικές καταστάσεις και δυστυχήματα όπως αυτό το οποίο συνέβη στα Τέμπη αποτελούν καταλήτη εξελίξεων. Ελπίζω και εύχομαι να ενισχύσει το ρόλο, επαναλαμβάνω, των ανεξάρτητων αρχών, γιατί κάτι τέτοιο είναι κάτι παραπάνω απαραίτητο για τη δημοκρατία μας, προκειμένου να υπάρχουν τα κατάλληλα φίλτρα και να αποτραπούν τέτοιου είδους συμπεριφορές. Γιάννη. Ναι, εγώ νομίζω ότι εντάξει, υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις. Νομίζω ότι ζούμε και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, μια βαθιά κρίση του προτύπου της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Στις πολιτικές και οικονομικές ελίτ ανά τον κόσμο φαίνεται πιο θελκτικό ένα μοντέλο μιας αυταρχικής, θα λέγαμε, δημοκρατίας, δηλαδή ενός καθεστώτος που κρατάει τα τυπικά χαρακτηριστικά της δημοκρατίας. Δεν υπάρχει κατάλυση της δημοκρατίας με την έννοια να βγουν τα τάγκς στους δρόμους, αλλά στην ουσία οι πολιτικές ελευθερίες περιορίζονται, περιορίζεται η δυνατότητα της αντιπολίτευσης να ασκεί έλεγχο, περιορίζεται η δυνατότητα του τύπου να ελέγχει την εξουσία. Και νομίζω αυτό βλέπουμε μια διαδικασία μόλυνσης, θα έλεγα, αυτό που θα λέγαμε της φιλελεύθερης αστικής δημοκρατίας από ένα καινούριο πρότυπο που ειδικά στις περιοχές του κόσμου έξω από την Ευρώπη ήδη είναι το κυρίαρχο. Και βλέπουμε σιγά σιγά αυτό να συμβαίνει. Για σκεφτείτε λίγο τι έγινε στην Γαλλία με τις συντάξεις. Πόσο θα μας φαινόταν αδιανόητο να περάσει μια τέτοια μείζον μεταρρύθμιση με ένα προεδρικό διάταγμα, χωρίς την ψήφο της Βουλής και μάλιστα εν γνώση της εξουσίας και εν γνώση του λαού ότι υπάρχει αρνητική πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Απλώς παρακάμφθηκε το Κοινοβούλιο για μια απόφαση στην οποία η κοινή γνώμη, η κοινωνία ήταν σαφώς αντίθετη και η οποία θα καθορίσει το μέλλον της χώρας, όχι μιας οποιασδήποτε χώρας, της χώρας που ορίζει τις τύχες της Ευρώπης, της μιας από τις δύο χώρες που ορίζει τις τύχες της Ευρώπης για τις επόμενες δεκαετίες. Κύριε καθηγητά, στην εποχή των social media, στην εποχή που τίποτα δεν μένει κρυφό, αλλά υπάρχει και πάρα πολύ παραπληροφόρηση, μπορούμε να συνεχίζουμε να λέμε ότι μπορούμε να δημιουργούμε ή μάλλον να καλύπτουμε την πραγματικότητα, να μην παρουσιάζουμε το σύνολο της πραγματικότητας και να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια εικονική πραγματικότητα? Γιατί είδαμε ότι τις τελευταίες μέρες, για παράδειγμα, ήταν πολύ έντονο το φαινόμενο από την κυβέρνηση να προσπαθήσει να πει ότι η ευθύνη είναι του σταθμάρχη. Ναι, κοιτάξτε, θεωρώ ότι ο πολλαπλασιασμός των μέσων ενημέρωσης έχει περιορίσει και τις δυνατότητες να επικρατήσει μόνο μία προσέγγιση, μόνο ένα αφήγημα. Αυτό θα πρέπει να το θεωρήσουμε ή να το κρατήσουμε ως ένα από τις πολύ θετικές εξελίξεις, ειδικά στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Μάλιστα, σύντομα, πολύ άμεσα, πρόκειται να δημοσιοποιήσουμε και μια έρευνα που τρέξαμε έτσι με την Kappa Research σχετικά με το ρόλο έτσι και των μέσων ενημέρωσης και το πώς είδε η κοινή γνώμη τα ζητήματα αυτά. Ως εργαστήριο ειρηνευτικής δημοσιογραφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, από κοινού με την Kappa Research. Θα σταθώ επίσης σε κάτι το οποίο έτσι επισημάνατε και νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχο. Το γεγονός ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δίνουν αυτή τη δυνατότητα του πολλαπλασιασμού των φωνών σημαίνει ότι δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες προκειμένου να ακουστούν και άλλου τύπου προσεγγίσεις και φωνές. Εδώ θα πρέπει να κρατήσουμε όμως αυτό το οποίο αποκαλύφθηκε, συνδέοντας αυτό το οποίο είπε ο κύριος Αλμπάνης για την ποιότητα της δημοσιογραφικής κάλυψης, αυτό που αποκάλυψε ο Guardian για την περίπτωση της Ισραηλινής εταιρείας που μπορούσε να δημιουργούσε τρόλς, υποτιθέμενους χρήστες δηλαδή, και να θέσει την ατζέντα. Τι παρατηρούμε με τέτοιου είδους προσπάθειες? Καταλήγουμε ουσιαστικά να θεωρούμε ότι είναι οι χρήστες, ενώ είναι κατασκευασμένοι ή επιτιδευμένες εκστρατείες. Ναι. Την εποχή λοιπόν των εταιριών που μπορούν να δημιουργήσουν, το είδαμε και με τον Τραμπ, το είδαμε και με το βρετανικό δημοψήφισμα για το και ναι, το είδαμε το με το πώς έχει καταστραφεί το ελληνικό Twitter από τα κόμματα. Και το είδαμε πώς έχει καταστραφεί την εποχή των τρόλων, την εποχή των social media, την εποχή των τόσων πολλών μέσων ενημέρωσης. Μήπως οι δημοσιογράφοι, η δημοσιογραφία, τα μέσα ενημέρωσης ακόμα βαφκαλίζονται ότι μπορούν να οδηγήσουν την κοινή γνώμη σε τελικό στόχο? Σαφώς η δύναμη των μέσων ενημέρωσης και των δημοσιογράφων έχει υποχωρήσει πάρα πολύ σε σχέση με το παρελθόν. Ας θυμηθούμε ότι λέγαμε ότι κάποτε ότι ο δημοσιογραφικός οργανισμός Λαμπράκη και το Βήμα ειδικά ανεβοκατεβάζει για τις κυβερνήσεις. Τώρα δεν υπάρχει καμία τηλεόραση και κανένα μέσο. Τώρα γίνεται τα ανάποδα στην Ελλάδα. Οι κυβερνήσεις ανεβοκατεβάζουν τα μέσα. Τα μουμουέ από τις κυβερνήσεις για του κρατικού χρήματος, για τις κρατικές διαφήμισεις. Και είδαμε και πάλι την ιστορία με τη διαφήμιση της ΕΙΔΑΠ, το πώς και σε ποιους κατευθύνονται τα χρήματα. Νομίζω ότι η κρίση αυτή, η σοβαρή κρίση των μέσων ενημέρωσης, είναι βεβαίως αποτέλεσμα της ανόδου των social media και της χειραγώγησης των social media από ισχυρά συμφέροντα. Όμως έχει προηγηθεί η απαξίωση του δημοσιογραφικού ρόλου από τα συμφέροντα, από τις ιδιοκτησίες των μέσων ενημέρωσης. Ότι όσο προχωρούσε η διαδικασία της συγκεντροποίησης του ελέγχου της ενημέρωσης και ο δημοσιογράφος έχανε τον αυτόνομο ρόλο του, αυτόνομο απέναντι και στα κόμματα, αλλά απέναντι και στις κάθε λογικές εξουσίες, οικονομικές, κρατικές, πολιτικές, η αξιοπιστία τους μειωνόταν. Και φτάσαμε στο σημείο, αντί ο τύπος, τα μέσα ενημέρωσης να εκπροσωπεί ο τύπος την κοινωνία απέναντι στην εξουσία, να είναι η φωνή αυτών που δεν έχουν φωνή, συμβαίνει το αντίθετο. Ο τύπος εκπροσωπεί την εξουσία απέναντι στην κοινωνία. Αυτό οδηγεί στο να χάνει την αξιοπιστία του, αυτό οδηγεί στο να θεωρείται κομμάτι της κυρίαρχης πολιτικής ελίτ, του πολιτικού καταστημένου και εντείνει τα φαινόμενα, θα έλεγα, παρακμής. Όχι, δεν πιστεύω ότι είναι όλοι, όμως πιστεύω ότι είναι και πολιτικοί όλοι ίδιοι. Πάνω στην κρίση αξιών, στην κρίση θεσμών, στην οικονομική κρίση, στην πολιτική κρίση, πάντα υπάρχει μια ψευδής απάντηση, ένας αντισυστημισμός της πεντάρας, για να θυμηθούμε τους παλιούς στο Μεσοπόλεμο, που διάφοροι φασίστες, ακροδεξιοί, αντιδημοκράτες και διάφοροι οπαδοί του πραξικοπήματος προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την οργή και την απελπισία του κόσμου για να οδηγήσουν την κατάσταση εκεί που θέλουν. Η απάντηση λοιπόν η δικιά μου είναι, όπως δεν είναι όλοι οι δημοσιογράφοι οι ίδιοι, δεν είναι όλοι οι πολιτικοί οι ίδιοι και δεν είναι όλοι οι πολίτες ίδιοι, και θα πω ότι δεν φταίμε όλοι και αν πάση περιπτώσει, αν φταίμε κάποιος, δεν φταίμε όλοι το ίδιο. Σωστό. Κύριε Παναγιώτου, μπορεί τα Τέμπη, αυτό το τραγικό δυστύχημα, αυτό το προδιαγραμμένο έγκλημα των τεμπών, μπορεί να αποτελέσει ένα σημείο καμπής για την ελληνική δημοσιογραφία. Είδαμε τις τελευταίες ημέρες πολλοί να πέφτουν από τα σύννεφα ότι ξαφνικά άλλαξε, ξαφνικά ακούμε περισσότερες γνώμες, ακούμε περισσότερες ειδήσεις, μπορεί να είναι λίγο πιο ελεύθερα κάποια μέσα, ακούμε πιο έντονη κριτική για την κυβέρνηση ή για αυτό που δεν βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα. Κοίτα, το τραγικό δυστύχημα των τεμπών νομίζω ότι θα πρέπει να αποτελέσει ένα σημείο και τα ίδια τα μέσα ενημέρωση και οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί να προβληματιστούν σχετικά με τον τρόπο κάλυψης. Παρατηρήθηκαν φαινόμενα τα οποία δεν τιμούν την ελληνική δημοσιογραφία, όπως αντίστοιχα όμως παρατηρήθηκαν και περιπτώσεις οι οποίες διακρίθηκαν για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισαν ένα τέτοιο γεγονός. Από εκεί και πέρα νομίζω όμως ότι το πρόβλημα είναι δομικό, δηλαδή υπάρχει ένα ζήτημα για το οικονομικό μοντέλο επιβίωσης. Όσο τα μέσα ενημέρωση δεν κατορθώνουν να επιτύχουν την οικονομική τους αυτοτέλεια, αυτού του τύπου έτσι, τα γεγονότα θα εμφανίζονται όλο ένα και συχνότερα. Δηλαδή θα είναι δέσμια για την επιβίωσή τους, προς όσους και όποιους τους εξασφαλίζουν την επιβίωση αυτή. Ναι, αλλά αν μου επιτρέπετε, στην Ελλάδα ζούμε ένα μοντέλο που την ιδιωτική διαφήμιση την διαχειρίζεται η κεντρική κυβέρνηση, έτσι όπως έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια. Συνολικά θέλω να σας πάω λίγο πιο πίσω. Κατά τη διάρκεια του μνημονίου, σε πολύ μεγάλο μέρος της διαφήμισης ήταν από τις τράπεζες. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργούσε άλλου είδους εξαρτήσεις. Ανεξάρτητα από το ποια χειρίζεται έτσι την διαφήμιση, νομίζω αυτό το οποίο καταλήγει και πρέπει να μας προβληματίσει είναι το γεγονός ότι δημιουργείται ένα ισχυρό μοντέλο εξάρτησης. Εξαρτώμαστε από το διαφήμιση. Γιάννη, τελικό σχόλιο. Εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο καθηγητή σε αυτό που είπε στο τέλος και πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα πρέπει να καταλάβουμε ότι για να ανεξάρτητη ενημέρωση εν τέλει σημαίνει ότι και ο χρήστης, ο πολίτης, ο καταναλωτής, ο αναγνώστης πρέπει να καταβάλει και ένα σχετικό κόστος για να υπερασπιστεί αυτή την ανεξαρτησία. Βέβαια. Συγγνώμη για τη διακοπή, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το τονίσουμε ιδιαίτερα. Σε μία αντίστοιχη παρέμβασή μου μετά από το τραγικό δυστύχημα είχα πει πόσοι από εμάς είχαν δώσει €1 για να αγοράσουν μία εφημερίδα από αυτές που είχαν αναφερθεί στο συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν μπορεί εκ των υστέρων να βγαίνουμε και να λέμε ότι τα μέσα ενημέρωση δεν κάλυψαν. Είναι άδικο, ειδικά για αυτούς οι οποίοι ξόδεψαν χρόνο, εργασία και εμείς τους αγνοήσαμε. Είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Η δημοκρατία θέλει προσπάθεια και θέλει προσπάθεια και από τους δημοσιογράφους και από τους πολιτικούς και από τους πολίτες. Και κοστίζει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Ήταν πάρα πολύ ωραία η συζήτηση. Να είστε καλά. Το ζήτημα είναι